αυστηρές οι ποινές, 13 χρόνια για το διευθυντήριο, με κάποιες μικρές διακυμάνσεις, 13 χρόνια και 3 μήνες ή και 6 μήνες ή και 8 μήνες. Η μεγαλύτερη ποινή βέβαια είναι αυτή που είπε στο Γιώργο Ρουπακιά, ισόβια και 14 έτη. Βαριές οι ποινές και για τους πυρηνάρχες της Νίκαιας και του Περάματος, σε 10 χρόνια και 2 μήνες για τον έναν και 10 χρόνια και 24 μήνες για τον άλλον. Επίσης, οι ποινές για τη δολοφονία, τους συνεργούς της δολοφονίας του Παύλου Φίσα κινήθηκαν στα 9 χρόνια, ενώ για τους Αιγύπτιους ψαράδες, για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλλιεργατών, στα 7 χρόνια. Καταλαβαίνεις τώρα ότι το κρίσιμο είναι η μάχη που θα δοθεί από αύριο για τις αναστολές, για την αναστολή εκτέλεσης αυτών των ποινών. Ήδη σε αυτή τη μάχη μπήκαν και θα μπουν από αύριο όλη την ημέρα μάρτυρες. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό οι κατηγορούμενοι, φέρνοντας μάρτυρες από το συγγενικό τους περιβάλλον, προκειμένου να πείσουν για ποιους λόγους κάποιοι εξ αυτών δεν θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Θα είναι μια μακρά διαδικασία μήνα και αύριο και μεθαύριο, καθώς θα πρέπει να αγορεύσουν 50 συνήγοροι. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι το δικαστήριο για την τελική του απόφαση θα χρειαστεί να φτάσει ίσως και μέχρι την Παρασκευή το βράδυ.